Και πάμε να φτιάξουμε τη σπιτική πορτοκαλάδα που σας έλεγα. Γιατί είναι μοναδική, δεν είναι απλά στύψιμο πορτοκαλιών και τέλος. Θα δείτε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για τη σπιτική πορτοκαλάδα θα χρειαστούμε φλούδες από 3 πορτοκάλια, 1 κιλό ζάχαρη κρυσταλλική, 2 σπόρους κάρδαμο, 500 γραμμάρια νερό και 10 με 12 πορτοκάλια. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε σόδα, φέτες από πορτοκάλι και φύλλα δυόσμου. Και ξεκινάμε! Λοιπόν, λατρεύω αυτή τη διαδικασία, γιατί η συγκεκριμένη πορτοκαλάδα γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο αποθήκευσης. Κάνουμε μια πορτοκαλάδα συμπυκνωμένη, βάζουμε στο ψυγείο και όποτε θέλουμε φρέσκα πορτοκαλάδα, απλά βάζουμε λίγο από το χυμό που έχουμε ετοιμάσει μαζί με λίγο σόδα και πίνουμε ανθρακούχο χυμό πορτοκάλι. Είναι φανταστικό, είναι καταπληκτικό και άμα δοκιμάσετε μια φορά είμαι σίγουρος πως θα τη λατρέψετε. Λοιπόν, θέλω τις φλούδες από 3 πορτοκάλια και όπως βλέπετε τα πορτοκάλια που έχουν λίγο μπαμπάτσικα, βλέπετε. Δεν θέλουμε το λευκό μέρος, θέλουμε μόνο το κίτρινο, αυτό που έχει φανταστική γεύση, εδώ. Και θέλουμε να κάνουμε ένα συμπυκνωμένο χυμό πορτοκάλι. Οπότε όλη τη γεύση του πορτοκαλιού, αντί να βράζουμε πορτοκάλι και να συμπυκνώνουμε το ίδιο το πορτοκάλι, θα το πάρουμε από το ξύσμα που θα χρησιμοποιήσουμε απ' έξω. Όπως βλέπετε, ένα καλό πίλερ μας βοηθάει πάρα πολύ στο να πάρουμε μόνο το πορτοκαλί, μέρος από το πορτοκάλι, τη φλούδα. Δεν θέλουμε καθόλου το λευκό. Το λευκό είναι πικρό. Αυτό έχει όλα τα έλαια μέσα και ουσιαστικά αυτό είναι που θα αρωματίσει και θα κάνει πιο δυνατό και έντονο το συμπυκνωμένο χυμό από πορτοκάλι που θα ετοιμάσουμε. Θέλουμε 3 πορτοκάλια όπως σας είπα, εδώ και εδώ. Βουαλά. 1, 2, 3. Αυτά τα κρατάω γιατί θα στύψω στη συνέχεια το χυμό. Λοιπόν, εδώ μέσα θα προσθέσω τη ζάχαρη μου, λίγο κάρδαμο. Κάρδαμο είναι σχετικά ήπιο, μας αρέσει, αλλά θα μπορούσατε να βάλετε κι εσείς λίγο δενδρολίβανο ή λίγο κάτι άλλο που σας αρέσει, λίγο κανέλα. Μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα. Θα προσθέσω μέσα και το νερό. Θα βάλω πάνω στη φωτιά. Και θα σιγοβράσω για 4 με 5 λεπτάκια. Από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει, θέλουμε να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη και να σιγοβράσει για 4-5 λεπτάκια. Θέλουμε να βγάλει άρωμα το ξύσμα του πορτοκαλιού που έχουμε βάλει μέσα. Τώρα, όση ώρα περιμένουμε να βράσει το μείγμα μας, πάμε να στύψουμε τα πορτοκάλια μας. Θέλουμε αρκετό χυμό. Θέλουμε περίπου 1 κιλό χυμό πορτοκάλι, 1 λίτρο. Οπότε θα σας αφήσω τώρα, γιατί έχω στύψιμο. Αλλά είναι ωραία διαδικασία, θα μυρίσει όλο το στούντιο, θα μυρίσει και το σπίτι σας. Μας αρέσει αυτή η διαδικασία. Θα το κάνω έτσι με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Δεν θα χρησιμοποιήσω μηχανήματα. Οπότε σιγά σιγά θα στύψω τα πορτοκάλια μου. Θέλουμε φρέσκα πορτοκάλια, εντάξει. Τέλεια. Μπορείτε να φτιάξετε και σπιτική λεμονάδα με την ίδια συνταγή. Θα αντικαταστήσετε τα πορτοκάλια με λεμόνια, φλούδες και χυμό και αντί για σπόρους κάρδαμου θα βάλετε 50 γραμμάρια φρέσκο τζίντζερ. Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία, όπως με την πορτοκαλάδα, και θα την σερβίρετε με φέτες από λεμόνι και φύλλα δυόσμου. Και το τελευταίο μας πορτοκαλάκι νομίζω ότι έστυψα λίγο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, ό,τι μείνει θα το πιω. Και εδώ είμαστε. Τώρα, επειδή θέλουμε να κάνουμε έναν χυμό που θέλουμε να έχει αρκετή συντήρηση μέσα στο ψυγείο, πρέπει να αφαιρέσουμε την πούλπα. Γι' αυτό το λόγο θέλω ένα σούρο τύρι εδώ. Και θα αφαιρέσω όλη την πούλπα από το χυμό μου. Εδώ. Και νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι με το που είδαν να κάνω αυτή την κίνηση με έχουν λατρέψει. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν με τίποτα την πούλπα από το πορτοκάλι. Εμένα μου αρέσει το χυμό, αλλά συγκεκριμένη συνταγή δεν μας χρειάζεται. Και χρειαζόμαστε 1 κιλό από αυτόν τον υπέροχο χυμό. Οπότε ζυγαριά. Πολύ απλά. Πόσο είναι, 966. Αχ, θέλω 1 κιλό ακριβώς, είμαστε μια χαρά, οπότε το υπόλοιπο, για το καλό, να μην τα αφήσουμε να πάει χαμένο. Οχ, γεια μας. Τέλεια. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε 1 κιλό χυμό πορτοκάλι. Το σιροπάκι μου δίπλα έχει βράσει 4-5 λεπτάκια όπως σας είπα, που το βγάζουμε από τη βωτιά και έτσι όπως είναι καυτό, ρίχνουμε μέσα το φρέσκο χυμό πορτοκάλι. Ανακατεύουμε.
με ένα κουταλάκι. Τέλεια. Και αφήνουμε στην άκρη μέχρι που να κρυώσει καλά. Και μόλις κρυώσει καλά η πορτοκαλάδα μας, είναι έτοιμη για να την αποθηκεύσουμε. Οπότε πολύ απλά πάρτε τα βαζάκια της αρεσκίας σας, κάτι που να σας αρέσει, οτιδήποτε θέλετε να χρησιμοποιήσετε και γεμίστε τα. Πολύ απλά θα βγάλουμε τη φλούδα από μέσα. Έχει κάνει τη δουλειά της, έχει αρωματίσει καταπληκτικά την πορτοκαλάδα μας. Εδώ. Και νομίζω ότι έχω βγάλει όλο το ξύσμα και λίγο να μην πειράζει. Πάει στην άκρη και ήρθε η ώρα να γεμίσω με φρέσκια πορτοκαλάδα σπιτική τα βαζάκια μου για να βάλω στο ψυγείο πολύ εύκολα με ένα χωνί χρώματος μπλε. Μπορείτε να πάρετε ό,τι χρώμα θέλετε. Γεμίζουμε τα βαζάκια μας. Λίγο ακόμα, εδώ είμαστε καλά. Πάμε να γεμίσουμε και το άλλο. Θα γεμίσω αυτό, μου αρέσει πιο πολύ. Αυτοί είμαστε. Και τώρα αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι αυτή δεν είναι πορτοκαλάδα, είναι συμπυκνωμένη πορτοκαλάδα, που σημαίνει ότι βάζουμε ένα μέρος από αυτή την πορτοκαλάδα και 4 με 5 μέρη από νερό ή σόδα. Θα το κρατήσω αυτό για να φτιάξω τις δικές μου πορτοκαλάδες τώρα και αυτό που πάνε ψυγείο. Άρα ουσιαστικά έχω 5 μπουκάλια πορτοκαλάδας και 5 μπουκάλια πορτοκαλάδας, 10 μπουκάλια πορτοκαλάδας και άλλα 5 μπουκάλια μισογεμάτα πορτοκαλάδας από εκεί. Μια χαρά. Τη βγάλαμε όλο τον χρόνο, οπότε θα τα βάλω αυτά στο ψυγείο. Και δεν θέλω να φοβάστε καθόλου γιατί συντηρούνται για πάρα πολύ διάστημα. Νομίζω ότι σίγουρα θα μπορέσετε να καταναλώσετε πριν λήξουνε. Διατηρούνται για μήνες στο ψυγείο, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Οπότε βγάλαμε την πορτοκαλάδα της χρονιάς. Τώρα, πώς σερβίρουμε. Θέλω πολύ ωραία ποτήρια, διάφορα. Και έχω πάγο εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Θα γεμίσουμε πάγο. Αυτοί είμαστε. Και βασικά, λάθος μου που έβαλα τις πορτοκαλάδες στο ψυγείο, γιατί θέλω να κάνω κάτι πιο γκουρμέ να φαίνεται. Θα τις ξαναφέρω πίσω. Οπότε, βάζουμε περίπου 1/4 με 1/5 πορτοκαλάδα συμπυκνωμένη στο ποτήρι. Εδώ. Και απογεμίζουμε με νεράκι ή σόδα. Πολύ εύκολο. Το θυμάστε. Εδώ. Και εδώ. Να βάλω λίγο ακόμα εδώ. Τέλεια. Και σόδα. Ξαναφέρω αυτά γιατί φαίνεται πολύ ωραία να τα βάλω εδώ. Εδώ και εδώ. Κοιτάξτε τι φαίνεται. Λαλαλαλα. Και έχω σόδα που έχει ανθρακικό. Οπότε ανοίγω, απογεμίζω. Οχ! Τι σας έκανε ο Άκης σήμερα. Νομίζω ότι σας τρέλανε. Για πείτε. Δεν το περιμένατε. Γιατί όταν ακούγατε πορτοκαλάδα στην αρχή, νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω, ότι θα κάνω κάτι τυχαίο, κάτι εύκολο, κάτι γρήγορο. Όχι λοιπόν. Κοιτάξτε εδώ, βάζουμε μέσα και τη σόδα μας, οπότε έχουμε μία ανθρακούχα πορτοκαλάδα. Όχι και πολύ ωραία καλαμάκια, κίτρινα. Και θα βάλω και δύο μαύρα. Και αυτό πάει εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, και επειδή δεν είμαστε τυχαίοι όπως σας είπα και θέλουμε τα πράγματα όλα να τα κάνουμε πολύ μπροστά, τι θα ρίξουμε μέσα. Θα ρίξουμε λίγο πορτοκαλάκι. Εδώ, μία φέτα, ήδη φαίνεται πάρα πολύ γευστικό και δελαστικό να δοκιμάσει οποιοδήποτε. Πείτε μου, δεν είναι μια οποιοδήποτε πορτοκαλάδα, γιατί ουσιαστικά πήραμε και αξιοποιήσαμε όλα μας τα πορτοκάλια και έχουμε πορτοκαλάδα για όλη τη χρονιά. Και εδώ, και επειδή είμαστε ακόμα πιο μπροστά, τι άλλο θα κάνουμε. Θα βάλουμε και λίγα φιλαράκια αδειός μου. Και επειδή έχετε συνηθίσει να πίνετε πορτοκαλάδες απλές, αυτή η πορτοκαλάδα νομίζω ότι σας άνοιξε τα μάτια. Είμαι σίγουρος πως όλοι σήμερα θα αρχίσετε να στίβετε πορτοκάλια για να φτιάξετε αυτή την υπέροχη πορτοκαλάδα. Για τη σπιτική πορτοκαλάδα. Αφαιρούμε τη φλούδα από τα πορτοκάλια με έναν αποφλοιωτή. Φροντίζουμε να κόβουμε μόνο το πορτοκαλί μέρος και όχι το λευκό. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα τις φλούδες από τα πορτοκάλια και προσθέτουμε τη ζάχαρη, το κάρδαμο και το νερό. Μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά και σιγοβράζουμε για 4 με 5 λεπτά μέχρι να γίνει σιρόπι. Στη συνέχεια, στίβουμε όλα τα πορτοκάλια και σουρώνουμε τον χυμό.
Συνολικά θα χρειαστούμε 1 λίτρο από τον σουρωμένο χυμό. Αφαιρούμε το σιρόπι από τη φωτιά, προσθέτουμε το χυμό πορτοκάλι, ανακατεύουμε και αφήνουμε να κρυώσει. Έπειτα αφαιρούμε τις φλούδες πορτοκάλι και με ένα χωνί μοιράζουμε τον συμπυκνωμένο χυμό σε γυάλινα μπουκάλια και τον διατηρούμε στο ψυγείο. Γεμίζουμε με πάγωτα ποτήρια, βάζοντας 1/5 από τον συμπυκνωμένο χυμό πορτοκάλι στο καθένα και προσθέτουμε τη σόδα. Διακοσμούμε με φέτες από πορτοκάλι και φύλλα δυόσμου και σερβίρουμε. Top. Δεν υπάρχει. Έλεγα, είσαι πορτοκαλάδα. Έλα. Αυτή είναι η δικιά σου. Έλα, κάνε κοντινό και καλά ότι έρχεσαι. Γίνε λίγο επαγγελματίας. Τελικά έρθες μόνος. Δεν πειράζει. Γεια μας. Ας περάσουμε στην επόμενη συνταγή.